ότι είμαστε έτοιμοι να πάμε στον Αντιπρόεδρο του Επιμελητηρίου της Λάρισας, τον κύριο Παπαλέξη Δημήτρη. Καλημέρα σας, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαστε στην εκπομπή και νομίζουμε είναι μια σημαντική περιοχή, που αγροτική περιοχή, που μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στη σύνδεση αυτή με τον τουρισμό και να τροφοδοτήσει τα προϊόντα προς όλο τον τουρισμό, όχι μόνο της Θεσσαλίας, αλλά και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε καλημέρα, που είστε στην εκπομπή. Καλή χρονιά με υγεία εύχομαι σε όλο τον κόσμο. Πράγματι, η Θεσσαλία αποτελεί αυτή τη στιγμή παραδοσιακά, αλλά και τώρα, το κέντρο όλης αυτής της προσπάθειας που γίνεται, φαντάζομαι, σε πανελλαδική ευέλεια για την αναπροσαρμογή των παραγωγικών δυνάμεων της χώρας. Όπως καταλαβαίνετε, όλη αυτή η κατάσταση με τον COVID έχει δημιουργήσει μια πραγματική ανάγκη για να δούμε ποια είναι πλέον η πραγματική ανασυγκρότηση που πρέπει να γίνει σε επίπεδο εθνικής οικονομίας. Θεωρώ ότι το έχει λάβει το μήνυμα και η κυβέρνηση, αλλά θεωρώ ότι πλέον είναι έτοιμο και το περιβάλλον σε επίπεδο επενδυτών να μπορούν να δεχθούν μια τέτοια αλλαγή και μια στροφή προς την πραγματική παραγωγή ποιοτικών αγροτικών προϊόντων και πολύ σημαντικά εξαγώγημων αγροτικών προϊόντων. Σίγουρα η προσπάθεια που κάνετε είναι πολύ σημαντική και συγχαρητήρια για την προσπάθεια. Ο πρόεδρος στέλνει ο κ. Γιανακόπουλος τους χαιρετισμούς του και εύχεται καλή επιτυχία στο όλο έργο σας. Το Επιμελητήριο Λάρισας από την πρώτη στιγμή που ασκήσαμε διοίκηση θέσαμε το θέμα του πρωτογενή τομέα ως ένα μείζον ζήτημα τουλάχιστον για την περιφερειακή ενότητα της Λάρισας και αυτό το οποίο προσπαθούμε να κάνουμε τα τελευταία χρόνια είναι να συνδέσουμε το πρωτογενή τομέα με το δευτερογενή και το τριτογενή. Και εκεί καλώς ή κακώς και νομοθετικά αλλά και ουσιαστικά ποτέ οι αγρότες δεν θεωρήθηκαν ως επαγγελματίες είτε από το ίδιο το κράτος αλλά είτε και από τα ίδια τα συνδικαλιστικά τους όργανα έτσι ώστε να μπορέσουν να έχουν αυτή την άμεση σχέση και διασύνδεση με την αγορά κυρίως της μεταπητικής βιομηχανίας για να πάρουν και να μπορέσουν να πάρουν προς τη θέμενη αξία τα προϊόντα τα οποία παράγουν. Σίγουρα η σύνδεση της παραγωγικής βάσης με τον τουρισμό είναι ένα μοντέλο το οποίο κυρίως στη Γαλλία και στις χώρες της Μεσογείου, Ισπανία, Γαλλία, Ιταλία, το είδαμε να προχωράει τη δεκαετία του 90. Η Ελλάδα δεν μπόρεσε ποτέ να προσαρμοστεί σε αυτό το μοντέλο είτε του αγροτουρισμού, είτε της κατανάλωσης αγροτικών προϊόντων από τον εισερχόμενο τουρισμό. Πολλοί μπορεί να είναι οι λόγοι οι οποίοι οδήγησαν σε αυτό το φαινόμενο, είτε γιατί οι ίδιοι επιχειρηματίες δεν το πίστεψαν, είτε γιατί δεν ήταν όριμη αγορά. Πιστεύω όμως ότι και λόγω του COVID αυτή τη στιγμή δίνεται μία πρώτη τάξης δυνατότητα σε περιοχές οι οποίες φαντάζουν περισσότερο ασφαλείς λόγω του COVID και μιλάω για τις χερσαίες περιοχές της υπηρετικής Ελλάδας. Ίσως δίνεται λοιπόν αυτή τη στιγμή μία δυνατότητα να αναπτύξουν τέτοιου είδους εναλλακτικές δραστηριότητες του τουρισμού και μέσω αυτής της διαδικασίας να αναδειχθούν και τα τοπικά παραγόμενα προϊόντα. Να σας ρωτήσω, σαν επιμελητήριο έχετε κάνει μια προσπάθεια συνεννόησης τι προϊόντα χρειάζεται ο τουρισμός, πώς μπορεί να γίνει μεταποίηση των προϊόντων αυτών ώστε να τροφοδοτηθούν στα ξενοδοχεία και δεν λέω μόνο της Θεσσαλίας, αλλά λέω συνολικότερα στην υπόλοιπη Ελλάδα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει εδώ και 1,5 χρόνο και είμαστε σε μια φάση το οποίο είμαστε έτοιμοι να το καταθέσουμε για να λάβουμε ευρωπαϊκή χρηματοδότηση ένα τεράστιο έργο της τάξης περίπου των 5 εκατομμυρίων ευρώ το οποίο κάνει ακριβώς αυτό που με ρωτήσατε, δηλαδή προσπαθεί να διασυνδέσει τα τοπικά παραγόμενα αγροδιατροφικά προϊόντα με τις τοπικές αγορές. Και δεν μιλάω μόνο για τη Θεσσαλία, αλλά μιλάω και ολόκληρη τη χώρα. Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Αυτό μπορεί να γίνει με ένα δίκτυο, με ένα συγκεκριμένο δίκτυο το οποίο τα τοπικά προϊόντα τα οποία παράγονται σε επίπεδο Θεσσαλίας πρωτίστως να καταναλώνονται σε επίπεδο Θεσσαλίας και δευτερευόντως να καταναλώνονται σε επίπεδο χώρας. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα πιο πρώτα απ' όλα στην αλλαγή της κουλτούρας των αγοραστών
Και δεν μιλάω μόνο για τους αγοραστές, τους καταναλωτές. Μιλάω για τους αγοραστές της χονδρικής. Μιλάω για τα καταστήματα εστίασης, μιλάω για τα ξενοδοχεία, μιλάω για τις αλυσίδες προμήθειας χονδρικής τέτοιων προϊόντων, οι οποίες κατά κόρον φαίνεται ότι λόγω της εύκολης πρόσβασης ή λόγω της μειωμένης τιμής που βρίσκουν από αντίστοιχα προϊόντα, κυρίως της Τουρκίας ή από την άλλη πλευρά Ισπανία, Ιταλία, προτιμούν αυτά τα προϊόντα σε σχέση με τα δικά μας τα τοπικά. Ή γιατί πολλές φορές μπορεί να μην μπήκαν καν στον κόπο να ψάξουν ποια είναι τα προϊόντα αυτά τα οποία παράγει ένας βιοτέχνης δίπλα του. Άρα λοιπόν αυτό που πρέπει να κάνουμε εμείς και θεωρώ χρέος μας σαν επιμελητήριο είναι να καταστήσουμε καταρχήν σαφές και να διαδώσουμε ποια είναι αυτά τα προϊόντα τα οποία παράγονται και είναι πολύ ποιοτικότερα πιστέψτε με σε σχέση με τα εισαγόμενα και σε δεύτερο χρόνο πώς μπορούν αυτές οι αγορές να συνεργαστούν μεταξύ τους στα πλαίσια εννοείται του ανταγωνισμού, του ευγενή ανταγωνισμού έτσι ώστε να μπορέσουν να καταναλώνονται σε επίπεδο περιφέρειας. Νομίζω ότι είπατε ένα σημαντικό σημείο ότι η βασική συζήτηση και από μελέτη η οποία έχει βγει είναι πώς αυτό θα διαμορφωθεί έτσι ώστε αυτά τα προϊόντα να διαχέονται στους ανθρώπους του τουρισμού. Είναι όλο το logistic το οποίο πρέπει να φτιαχτεί και νομίζω σε η μελέτη που έχουμε στα χέρια μας είναι ότι πρέπει να γίνει σε ένα πανελλαδικό επίπεδο και εννοείται και στην κάθε περιοχή. Δηλαδή εγώ δεν μπορώ να φανταστώ γι' αυτό το κουβεντιάζουμε γιατί και εσείς πηγαίνετε και όλος ο κόσμος να πάει σε μια περιοχή στο εξωτερικό και να του φέρουν κρασί από άλλη περιοχή, από άλλο κόσμο. Δεν υπάρχει αυτό. Κυρίως στις περιοχές αρκετές που έχω επισκεφτεί, αλλά κυρίως στην Ιταλία και στη Γαλλία, δεν διανοείται εκεί το τοπικό κατάστημα να προσφέρει κρασί που να είναι εκτός, όχι εκτός χώρας, εκτός χώρας δεν το συζητάμε καν, αλλά να είναι και εκτός περιοχής. Έτσι. Σωστά. Και μάλιστα μου έχει τύχει περίπτωση να ζητήσω διαφορετικό και να προσπαθούν με ευγενή τρόπο να με επιβάλλουν ότι εμείς εδώ πουλάμε μόνο αυτό. Έτσι. Οπότε νομίζουμε ότι εάν γίνει αυτή η διασύνδεση και στη Λάρισα μπορούν να ξαναζωντανέψουν περιοχές που αυτή τη στιγμή έχουν παρατηθεί και να ξαναγυρίσουν πίσω νέοι άνθρωποι να φτιάξουν βιοτεχνίες τέτοιες που να παράγουν τέτοια προϊόντα εάν συνδεθεί με τον τουρισμό. Γιατί 33 εκατομμύρια που είχαμε το 19, εάν τροφοδοτούσαν με παραδοσιακά ελληνικά προϊόντα, καταρχήν ότι είναι ποιότητας αυτό που είπατε κι εσείς, και το δεύτερο, είναι ότι θα είναι διαφημιστές 33 εκατομμύρια άνθρωποι στο εξωτερικό για τα προϊόντα αυτά. Έτσι. Έτσι είναι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Βέβαια, χρειάζεται ένας κεντρικός σχεδιασμός, γιατί καλός ή κακός, ποτέ δεν έχει γίνει δεν έχει καταρτιστεί ένα εθνικό σχέδιο δράσης της προώθησης όλων αυτών των προϊόντων. Γίνονταν μόνο από σπασμωδικές κινήσεις, είτε μόνο για το κρασί, είτε μόνο για το ελαιόλαδο, είτε μόνο για τη φέτα. Εδώ μιλάμε ότι πρέπει να γίνει πλέον ένα ολοκληρωμένο σχέδιο δράσης και αυτό προφανώς πρέπει να το συντονίσει ένας φορέας όπως είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Και εννοείται πως και εμείς σαν φορείς του δημοσίου, ως νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, δηλαδή τα επιμελητήρια, μπορούμε να συνεισφέρουμε πολλά προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Σαν περιοχή της Λάρισας, θέλετε να μας πείτε ορισμένα πράγματα σε τι κατάσταση βρίσκονται τώρα οι επιχειρήσεις μπροστά σε αυτήν την κατάσταση του COVID και τα λοιπά. Κοιτάξτε, εκτός από τις μεγάλες εξαγωγικές εταιρείες, γιατί η Λάρισα έχει πολλές εξαγωγικές εταιρείες, κυρίως στον χώρο των γαλακτοκομικών προϊόντων, οι οποίες δεν αντιμετώπισαν και ιδιαίτερο πρόβλημα λόγω του COVID, καθώς είναι δεδομένες οι πωλήσεις τους που κάνουν σε επίπεδο και Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τρίτων χωρών. Υπάρχει σίγουρα τεράστιο πρόβλημα με τις μικρές μονάδες επεξεργασίας, με τα μικρά εινοπία. Τεράστιο πρόβλημα και θα φανεί και αυτό τους επόμενους μήνες. Γιατί αυτά τα μικρά εινοπία, τα οποία δεν έχουν, και φαντάζομαι αυτό γίνεται σε όλη την Ελλάδα, όχι μόνο στη Λάρισα, αυτά τα μικρά εινοπία τα οποία δεν έχουν τη δυνατότητα να κάνουν εξαγωγή,
και η παραγωγή τους είναι δεδομένη, το μεγαλύτερο μέρος της παραγωγής τους καταναλώνονταν είτε από τα ξενοδοχεία, είτε από τα μικρά καταστήματα τα οποία βρισκόταν σε τουριστικές περιοχές και αγοράζανε κυρίως τα προϊόντα αυτά του κρασιού, είτε από τα καταστήματα εστίασης τα οποία αυτή τη στιγμή είναι περισσότερο από 6 μήνες κλειστά. Άρα λοιπόν καταλαβαίνετε ότι αυτοί έχουν τη στιγμή η παραγωγή μια τεράστια διαθέσιμη παραγωγή, την οποία δεν μπορούν να τη διοχετεύσουν στην αγορά. Δυνατότητα εξαγωγών δεν υπάρχει, γιατί σας είπα ότι είναι πολύ μικρός όγκος παραγωγής τους, έτσι ώστε να μπορέσουν να διεκδικήσουν πολύ στο εξωτερικό. Άρα λοιπόν εδώ μιλάμε για μια κατάσταση η οποία βρίσκονται εγκλωβισμένοι. Το τι μέλη γενέστε τώρα είναι ένα θέμα, είναι ένα θέμα σχεδιασμού, είναι ένα θέμα διαχείρισης όλης αυτής της κατάστασης από πλευράς συναρμόδιων υπουργείων. Προς το παρόν τα μέτρα, ναι μεν, κινούνται προς την κατεύθυνση της ανακούφισης ή της αποσυμφόρησης της ζημιάς που δημιουργείται σε όλες τις επιχειρήσεις, αλλά νομίζω ότι εφόσον ανοίξαν τα καταστήματα, τα εμπορικά, και φαντάζομαι, αν πάνε όλα καλά, θα ανοίξουν και τα καταστήματα εστίασης, την επόμενη μέρα πρέπει να καθίσουμε και να δούμε σοβαρά, η κυβέρνηση δηλαδή και εμείς, με την γνώση που διαθέτουμε πλέον, ποιο θα είναι αυτό το πλέγμα των δράσεων που πρέπει να γίνουν έτσι ώστε να προστατευτούν πλέον οι μικρές επιχειρήσεις. Μάλιστα. Ίσως σε μια συνεννόηση έτσι όπως την είπατε και σε κεντρικό επίπεδο, ίσως τα προϊόντα αυτά των μικρών εινοποιών να είχαν ένα τρόπο προώθησης. Πολύ σωστά. Και στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Πολύ Γι' αυτό σωστά. Πρέπει να το ξαναβάλουμε λίγο σε συζήτηση όλη αυτή η κατάσταση, γιατί μετά την COVID δεν θα είναι τα ίδια πράγματα από εδώ και στο εξής. Θέλετε κάτι άλλο να προσθέσετε στη συζήτησή μας? Όχι, δεν έχω κάτι άλλο να προσθέσω. Σας συγχαίρω και ακόμη μια φορά για την προσπάθεια που κάνετε να αναδείξετε όλα αυτά τα συγκριτικά πλεονεκτήματα που έχει πραγματικά η χώρα μας και μπορεί να σταθεί μετά την COVID εποχή ένας πυλώνας ανάπτυξης να είναι και αυτός. Το επιμελητήριο Λάρης σας βρίσκεται κοντά σας. Εννοείται ότι ό,τι χρειαστείτε είμαστε διαθέσιμοι να σας βοηθήσουμε. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετίσματα και στον πρόεδρο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.